Η μέρα των παθών του Ιησού. Οι τελευταίες ώρες πριν τη Σταύρωση και η Αποκαθήλωση αναπαραστάθηκαν για μία ακόμα χρονιά στους ζωφόρους, με πλήθος πιστών να βιώνουν με συγκίνηση το θείο δράμα. Επειδή η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη, κακή, θα την λέγω εγώ, θα την έλεγα και σατανική, και ο κόσμος ξεφεύγει, ίσως αυτό το γεγονότα τον πλησιάζουμε περισσότερο και στο θέμα της πίστης και στον εκκλησιασμό. Η πομπή ξεκινάει από την εκκλησία του χωριού για να ακολουθήσει τον πατέρα Αδαμάντιο, που σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου και ανεβαίνει το φρικτό Γολγοθά. Συναισθάνομαι το βάρος της ευθύνης που είχε πάρει η χάρη του Κυρίου, ας πούμε, με το σταυρό επάνω. Και αυτό με κάνει και δεν νιώθω, δηλαδή δεν νιώθω άνατα. Και η αναξιότητά μου κάποια στιγμή λέει ότι δεν είμαι ικανός να σηκώσω το σταυρό που το σήκωσε ο Χριστός. Στο δρόμο δεν αντέχει το βάρος και πέφτει. Και όπως ο Σίμωνας ο Κυριναίος, ένας πιστός μεταφέρει αυτό στο σταυρό του μαρτυρίου μέχρι το λόφο όπου ο Χριστός σταυρώνεται. Πώς είναι να σηκώνετε το σταυρό και νιώθετε? Μια απόλα, μια αγαλίαση, μια αγαλίαση. Η λιτίωσο και συγκλονιστική τελετή λαμβάνει χώρα 15 χρόνια στους ζωφόρους, με Έλληνες και ξένους επισκέπτες να την παρακολουθούν με δέος. Δείχνει τη δυσκολία που πέρασε ο Χριστός μας μέχρι να ανέβει στο Γολγοθά και το νιώθουμε αυτή την κατάνοιξη και τη στεναχώρια την οποία υπάρχει. Ακόμη και το πρωί έβρεξε λίγο. Χωρίζει γυρνητικό. Κρατάμε τα έθιμα του τόπου. Το μαρτύριό του κράτησε 6 ώρες. Παρέδωσε το πνεύμα του, αφού προηγουμένως είχε συγχωρήσει όσους ευθύνονταν για το θάνατό του. Very impressive. Πολύ εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξαναδεί. Really nice. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Καλό και άλλους από άλλες ενορίες να έρθουν με τα παιδιά να το βιώσουν. Ένα ωραίο έθιμο. Οι γονείς μου κατάγονται από εδώ, δεν το ήξερα, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, μου άρεσε πολύ, ελπίζω να είμαστε καλά, να έρθουμε και του χρόνου. Ως αντίβορο της αποκαθήλωσης, βίνεται λεμόνι με ξύδι. Αλήθεια σου, να είστε καλά, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Τι να πω, είμαστε πολύ συγκινημένοι με αυτό το γεγονός που έχει γίνει. Οι χριστιανοί παίρνουν το δρόμο της επιστροφής και ετοιμάζονται για τον επιτάφιο θρήνο.